Μπορείτε να ξεχωρίσετε από το συγκεκριμένο πλάνο ποιος είναι ο διαγωνιζόμενος? Ίσως να σας είναι γνώριμος. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Τούμπας και πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο διαγωνιζόμενο αυτής της εβδομάδας που θα δώσει το δικό του ραντεβού, αλλά αυτή τη φορά στην κουζίνα του εστιατορίου της φίλης του Μέρης, γιατί εκεί νιώθει πιο άνετα, όπως λέει. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά τα κουράκια. Καλούλα εσύ. Τι έγινε? Έχω γύρισμα. Έχω γύρισμα μαγειρικής. Θα με σώσεις? Τι το συζητάς? Θέλω την κουζίνα σου. Ναι, αγοράκι μου. Πάμε. Πάμε, φύγαμε. Ευχαριστώ. Είμαι ο Κωστής Ραπτόπουλος, ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παραγωγός στη Θεσσαλονίκη. Δεν με έχετε συνηθίσει να μαγειρεύω, αλλά πιστεύω ότι θα το κατορθώσω και αυτό. Θα μαγειρέψω. Και επειδή το βασικό μενού είναι τα όσπρια, θα σας φτιάξω φακοσαλάτα με χωριάτικα λουκάνικα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά. Νερό, φακές, μαϊντανός, κρεμμύδι, πράσινη πιπεριά, κόκκινη πιπεριά, αλάτι, πιπέρι, σκόρδο και δάφνη. Μισό λεπτό, ξέχασα τα λουκάνικα. Πάμε τώρα να βάλουμε φωτιά στην κατσαρόλα μας. Και αφού βάλαμε φωτιά στην κατσαρόλα, πετάμε μέσα το νεράκι μας. Ρίχνουμε τώρα τη φακή μας για να βράσει. Δεν μας είπες όμως, ποια είναι ακριβώς η σχέση σου με τη μαγειρική? Είμαι παντρεμένος 17 χρόνια. Στην κουζίνα πηγαίνω μόνο για να ανοίξω το ψυγείο και να πιω νερό. Μια μέρα πήγα να μαγειρέψω πατάτες τηγανιτές με λουκάνικα και αυγά και ο διπλανός φώναξε την πυροσβεστική υπηρεσία. Μπες και καμιά τρίχα μέσα και πώς μπαίνει αυτό, ρε. Ωραία, ξεκινάει τώρα το τσιγάρισμα. Ανατολίτικη κουλτούρα. Αχ, ο Γιωργάκης θα μπει στην κουζίνα άντρας πράμα. Αχ, ο Κωστάκης θα μπει στην κουζίνα άντρας πράμα. Τι θα κάνουν οι γυναίκες? Οι γυναίκες παλιά δεν δουλεύανε. Δεν μπορεί η γυναίκα να είναι μάνα, ερωμένη, πεθερά, συμπεθέρα, ξέρω εγώ, κόρη. Έχει 200 ρόλους, πλυντήριο δεν πρέπει να ξέρεις να βάζεις, να σιδερώνεις, να έχουν μπει να πούμε μέσα και τα κρεμμύδια με τις πράσινες πιπεριές και τις κόκκινες και είναι μια ερωτική συνέβρεση γευστική πρέπει να γίνει. Έτσι πιστεύω εγώ. Και το λάδι μια χαρά, ε. Για να δω τι κάνει και η φακή. Φακή τι κάνεις, καλά είσαι? Για να σε δω. Πάμε να βγάλουμε γούστα με τη φακή. Θα τη σουρώσω τη φακή. Κατάλαβες? Δεν σουρώνεις μόνο τις γυναίκες, θα σουρώνεις και τις φακές. Έτοιμος για τη μεγάλη απόδραση. Καλό, ε! Καλό, καλό! Τη φακή την αφήνουμε για λίγο καιρό να ησυχάσει λίγο. Φακούλα, κάσε λίγο εκεί πέρα, θα επανέλθουμε με σένα, σε λίγο. Εγώ, Έλληνας, ο καλός ο άνθρωπος, άμα δεν ξέρω να λαδώσω, τι κάνω σε αυτή τη ζωή? Ένας καλός Έλληνας μάγειρας πρέπει να ξέρει να λαδώνει. Έλα, λουκανικάκι μου, ωραίο. Είδες, δεν πιάνε και γλιστράει. Πάει μου γλιστρήσει. Ένα-ένα τα λουκάνικα. Αυτό με γλιστράει λίγο. Ωραία. Παίρνω το δεύτερο λουκάνικο. Παίρνω, το βάζω δίπλα στο άλλο. Πήρα άλλο λουκάνικο, το βάλω εκεί. Κεφαλάκι του έπεσε. Θα σε παρκάρω εδώ. Νομίζω ότι έφτιαξα ένα εύγευστο και παρουσίαστο πιάτο. Για να δούμε, Κωστή, θα έχει την ίδια άποψη και ο σεφ?